Θα δούμε και θα ακούσουμε για τη ζωή και τις ασχολίες των κατοίκων, αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής εκείνα τα χρόνια. Στη συνέχεια, ο σύλλογος Ο Βάλσαμος θα χορέψει παραδοσιακούς χορούς. Σήμερα, λοιπόν, μετά από 65 χρόνια από τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953, διοργανώθηκε εκδήλωση για το προσκυνικό χωριό μας, που συνδέεται με ιστορικές μας μνήμες. Σήμερα γίνεται αρχή μιας προσπάθειας ανάδειξης του παλιού χωριού. Είχα έρθει μια μέρα στο παλιό χωριό, χωρίς να γνωρίζω την ομορφιά που κρύβει. Είχαμε ακούσει για τα φάσα, για τα παλιά βλαχάτα. Οι πιο πολλοί Κεφαλονίτες όμως ίσως να αγνοούν τα παλιά βαλσαμάτα. Αντίθετα, έβλεπα τουρίστες να περπατούν στους δρόμους τους. Τότε σκέφτηκα ότι ίσως να είναι μια ευκαιρία με το Σύλλογο του Βάλσαμου να κάνουμε κάτι να αναδείξουμε αυτή την ομορφιά. Τα Βαλσαμάτα ήταν μια περιοχή που δεν είχε άλλα στοιχεία εκείνη την εποχή τα οποία θα μπορούσε να τα βελτιώνει. Ήταν ξυλοκόπη, πετροκόπη και κτηνοτρόφη. Τα Βαλσαμάτα ήταν η έδρα του Δήμου Μαλών. Σε απογραφή του 1889, τα Βαλσαμάτα είχαν 1.391 κατοίκους, ενώ σε όλο το Δήμο έμεναν 3.415 κάτοικοι. Στο χωριό υπήρχαν επίσης 4 εκκλησίες, ο Αρχάγγελος, η Αγία Παρασκευή, ο Άγιος Θανάσης και ο Άγιος Γεώργιος. Thank you.
αγάπη και μια πλούμιστη κόρη. Και κλείνουμε με τον Πάλο. Είναι ο πιο γνωστός και αντιπροσωπευτικός χορός της Κεφαλονιάς. Εδώ βρισκόμαστε σήμερα όχι για να κλάψουμε αλλά για να αναπολύσουμε το παρελθόν, τι όμορφα πραγματικά υπήρχε το χωριό Βαλσαμάτα, οι οικογένειες, οι παρέες, όλοι οι κάτοικοι που πριν το σεισμό βρισκόταν εκεί στους πρόποδες του Ένου. Παρακολουθήσαμε πριν ένα εξαιρετικό ωραίο ντοκιμαντέρ. Δεν πρέπει ποτέ όλοι εσείς οι συγχωριανοί μεταξύ σας και όλοι οι φορείς να είναι ενωμένοι για το καλύτερο του χωριού πάντα και του τόπου και της Κεφαλονιάς μας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό καλοκαίρι. Συγχαρητήρια σε αυτήν την υπέροχη μας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και εισάλλουμε υγεία.